Καλησπέρα από, από την παρέα του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Εδώ με τον Πρόδρομο και τη Χριστίνα στην παρέα του Δής Αναμάρτητος. Σημερινό μας θέμα? Η ανεξάρτητη Καταλωνία. Δύσκολο, ε? Είναι, αλλά αγαπάμε Ισπανία, Βαρκελόνη. Εσύ έχεις δεσμούς. Δεσμούς, ναι, είναι αλήθεια. Τι δεσμούς? Πολύ καλούς δεσμούς, φιλικούς θα έλεγα και συγγενικούς. Είναι η αδελφή εδώ που σε βοηθάει, ναι. Προετοιμάζει τα πάντα όλα. Το ξέρουμε, Μαρία, ότι θα πάει πάρα πολύ καλά η Χριστίνα. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό. Να στείλουμε πάλι τα φιλιά μας. Εννοείται τα φιλιά μας. Επιλέξαμε σήμερα ένα θέμα το οποίο είναι δύσκολο γενικότερα. Αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ επίκαιρο, γιατί αφορά και τον πισινό μας γενικότερα. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί πάρα πολύ απλά να ανοιχθεί και σε εμάς και σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης. Όποιοι θέλουν να θυμούνται ότι είμαστε Ευρωπαίοι μόνο για να παίρνουμε τα ΕΣΠΑ και τα κονδύλια, θυμηθούν ότι είμαστε Ευρωπαίοι και για άλλα πράγματα, όχι μόνο για αυτά. Επίσης, όσο ο υπεύθυνος του ραδιοφώνου εδώ δεν αλλάζει το χαρτί, εγώ θα το λέω έτσι όπως είναι, ότι μας ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων από το www.elas.org. Μπορείτε να μας ακούσετε από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες που υπάρχουν, όπως το Live24, το Online Radio Box, το TuneIn. Επίσης, όποιος θέλει να πάρει τηλέφωνο, το τηλέφωνο μας είναι 231-3046-285 και όποιος θέλει να στείλει email, στέλνει στο radio@elas.org. Υποτίθεται ότι αυτή την εβδομάδα θα είχαμε και σελίδα, αλλά ακόμα δεν είναι έτοιμη. Θα είναι έτοιμη αυτή την εβδομάδα, θα το υπόσχομαι. Και να πούμε στους φίλους και φίλες που μας ακούν ότι παίζουμε 80s-90s κάθε βράδυ στις 10 με 11 στην εκπομπή μας. Αυτό δεν το έχουμε αναφέρει νομίζω. Όλα αλλά, τώρα τελειώνει. Έτσι, και το αμέσως επόμενο είναι το All That She Wants. 90's ήταν αυτό. Ακριβώς. Ναι, είναι μουσικούλα που αγαπάμε γενικότερα και μας αρέσει και την παίζουμε και είναι ακριβώς και στο ραδιόφωνο και όλα αυτά. Χριστίνα, να ξέρεις ότι δεσμεύτηκες για την τέτοια, έτσι, για την σελίδα. Για τη σελίδα. Οπότε την άλλη εβδομάδα πρέπει να έχουμε εκεί για να στείλουμε μηνύματα, έτσι. Θα γίνει. Το καλό αργεί να γίνει. Όταν έτσι λέει μια γυναίκα θα γίνει και το καλό πράγμα αργεί, ξέρετε, εκεί γύρω στο Δεκέμβριο θα σας δώσουμε και τη σελίδα για να μπορείτε να στείλετε και μηνυματάκια. Στέλνει ένα μήνυμα σήμερα Χριστίνα, μου λέει σε 10 λεπτά, λέει, είμαι εκεί, με λέει στον δρόμο. Και ξαφνικά μπαίνει μέσα, κάθεται στον καναπέ και περιμένω εγώ να δούμε τι θα πούμε σήμερα. Έτσι, και βγάζει τη χτένα και αρχίζει και χτενίζεται. Εκεί τα είδα όλα νομίζω, έτσι. Ήταν διακριτικό, αλλά το είδες. Παρ' όλα αυτά. Τι να κάνω. Μια διακριτική χτένα 25 εκατοστών. Λοιπόν. Είναι τσάντα. Αυτά είναι τα τσαντάκια του Sport Billy που έχετε εσείς οι γυναίκες. Έχετε τα πάντα μέσα, έτσι. Μόνο και κανένα σπίτι θα βγάλετε από μέσα. Τα απαραίτητα εργαλεία του εγκλήματος. Λοιπόν, να επανέλθουμε στο θέμα μας, που το θέμα μας είναι η ανεξαρτητοποίηση της Καταλωνίας. Ξεκινάμε καλά, γιατί δεν κάναμε σαρδάμ στο ανεξαρτητοποίηση και δεύτερη φορά το λέμε σωστά. Λοιπόν, να πάμε λίγο πολύ παλιά, που σίγουρα αυτά δεν θα τα έχετε ακούσει, δεν θα τα έχετε ψάξει. Εγώ ήμουν τυχερός, γιατί προσωπικά είχα ξεκινήσει μία έρευνα η οποία προβλήθηκε και στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου το 2010 περίπου, 2010-2011. Ένα ντοκιμαντέρ του οργανισμού με έρευνα δικιά μου, το οποίο είχε τίτλο «Το σκοτή χώρο των Ελλήνων». Άρχισα να ψάχνω κάποια θέματα γενικότερα από τα αρχαία χρόνια, και μιας και ήθελα να το συνεχίσω, αν και ποτέ δεν συνεχίστηκε αυτό, θα βγει το σκοτή χώρο των Ελλήνων μέχρι το Δεκέμβριο, θα κυκλοφορήσει και σε βιβλίο,
άρχισα να ψάχνω και για την Ισπανία και κάποια στιγμή κατέληξα σε κάποια πράγματα τα οποία είναι ιστορικά αποδεδειγμένα. Όταν θα με ακούσετε να λέω ιστορικά αποδεδειγμένα, εννοώ ότι υπάρχουν πηγές, έτσι, δεν τα έχει βγάλει ένας πρόδρομος μέσα από το κεφάλι του ή μια Χριστίνα μέσα από το κεφάλι της ή οποιοδήποτε μέσα από το κεφάλι του. Αυτά λοιπόν, αυτές τις ιστορικές πηγές τι λένε? Πρώτα απ' όλα να το πάμε από το γενικό στο ειδικό, Ισπανία. Η Ισπανία στα λατινικά, αλλά ταυτόχρονα και σε άλλες γλώσσες γράφεται Εσπάνα. Εάν το πάρουμε αυτό και το πάμε στα αρχαία ελληνικά, το «es» είναι η χώρα, είναι το χώμα που πατάμε, το «πάνα» είναι ο Θεός Πάνα, άρα μιλάμε για τη χώρα του Πάνα. Οι πρώτοι που ταξίδεψαν εκεί και χτίσανε μεγάλα λιμάνια στην Ισπανία όπως και στην Γαλλία, βλέπε Μασάλια, ήταν οι Μινοίτες. Να πούμε για κάποιους δύσπιστους ότι η λέξη «πάνας» δεν δηλώνει την πραγματικότητα του Θεού ή του ημίθεου. Η λέξη Πάνας και η λέξη Διόνυσος ήταν τιμητικά και πηγαίνανε σε ανθρώπους οι οποίοι τα αξίζανε. Κλείνοντας την παρένθεση, να πούμε ότι οι πρώτοι που πήγαν εκεί πέρα ήταν οι Μινοίτες, πηγαίνοντας τα ταυροκαθάψια εκεί, τα οποία ταυροκαθάψια πάρα πολύ απλά στο πέρασμα των αιώνων γίνανε ταυρομαχίες. Πάντοτε να ξέρετε, σε όλα τα μήκη και κύματα της ιστορίας, το καλό γίνεται κακό και το καλό γίνεται κακό στο πέρασμα των αιώνων. Έτσι λοιπόν τα ταυροκαθάψια, τα οποία υμνούσαν τους ταύρους και δεν τους σκοτώνανε, έγινε στις σημερινές ταυρομαχίες. Και για αυτό το λόγο, κάτι το οποίο ούτε θα διαβάσατε ούτε θα βρήκατε κάπου πουθενά, και όποιος φυσικά θέλει μπορεί να μου στείλει και μήνυμα για να του στείλω και τις πηγές ιστορικές που τα αναφέρουν αυτά τα ιστορικά κείμενα, για να είμαστε απολύτως σαφέστατοι. Έχει να κάνει με το κομμάτι το ότι οι Καταλωνοί σήμερα, στο σύνταγμα το οποίο θέλουν να θεσπίσουν το δικό τους σαν ανεξάρτητο κράτος, έχουν ορίσει σαν δεύτερη επίσημη γλώσσα τους τα αρχαία ελληνικά. Αυτό το συνδυάσουμε με ένα γεγονός πιο μετά και ας προχωρήσουμε την ιστορία λίγο παρακάτω, ας ξεφύγουμε από τα αρχαία χρόνια και ας πάμε λίγο προς το μεσαίωνα. Να μιλήσουμε και για τις αυτονομία, για την αυτονομία της Καταλωνίας, σωστά? Ακριβώς. Και λίγη ιστορία όσον αφορά τους αυτονομιστές. Το αίτημα της αυτονομίας της Καταλωνίας είναι πολύ παλιό. Δηλαδή συγκεκριμένα πάει πίσω 3 ολόκληρους αιώνες. Στο 1714. Χριστίνα, να σου πω την αλήθεια, αυτό μπορεί να πάει και πιο παλιά, γιατί οι Έλληνες ήταν πολυκράτη. Μέσα στο DNA του Έλληνα είναι η αυτονομία. Άρα λοιπόν, επειδή είναι μια πλούσια περιοχή από όλες τις απόψεις, έτσι, ποιος δεν θέλει να έχει αυτονομία και να έχει χρήμα? Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα, έτσι. Και να συνεχίσω, όταν ο Φίλιππος ο Πέμπτος της Ισπανίας κατέλαβε τη Βαρκελόνη, ακόμα και σήμερα, 3 αιώνες μετά, να πούμε ότι οι Καταλανοί, όταν θέλουν να προσβάλλουν κάποιον Ισπανό, λένε «μποτιφλέ», δηλαδή υπήκο του Φίλιππου του Πέμπτου. Βγαίνει και σε κολόνια αυτό? Θα μπορούσε. Ωραίο όνομα. Μπορεί να βγαίνει. Να το προτείνουμε, να το βγάλουν κάποιοι. Και να συνεχίσω με το 1932, να πάω στην σύμφωνη γνώμη της Ισπανικής κυβέρνησης. Οι Καταλανοί πέτυχαν ένα καθεστώς αυτονομίας, το οποίο όμως καταλήθηκε με την κατάληψη της εξουσίας από τον Φράνκο. Μετά η διώξη του Φράνκο σε ολόκληρες περιοχές. Ο γνωστός ο Φράνκο, έτσι. Ναι, της Καταλωνίας. Ο δικτάκτορας. Και μετά το θάνατο του Φράνκο ξεκίνησε πάλι ο αγώνας για την ανεξαρτησία. Να πούμε ότι στη δικτακτορία του Φράνκο είχαν πάει και κάποιοι Έλληνες να τον βοηθήσουν, εκ μιας πλευράς αριστερής κύριος. Αλλά αυτά είναι περασμένα, ξεχασμένα μέσα στο πέρασμα των αιώνων. Να φτάσουμε στο 2006, που πάλι η κυβέρνηση μου κάνεις της Ισπανίας. Μεγάλο πείδημα. Μεγάλο πείδημα είναι. Απλά τότε και τώρα, Πέτρο, υπάρχει μία σύνδεση. Άμα ακούς πάρα αυτό που είπε, το μεγάλο πείδημα, και κάτω σκοτεινό δωμάτιο, όπως το κάνει ο Θέμος. Έτσι, για να το φτιάξουμε, να κάνουμε ένα ωραίο μοντάζα. Ναι, ναι. Αφού με πιάνεις. Να συνεχίσω, με διακόπτεις λίγο. Εντάξει, εννοείται. Και να πω ότι το 2006 η κυβέρνηση της Ισπανίας αναγνώρισε την Καταλωνία ως έθνος
και την παραχώρησε φορολογική αυτονομία. Οπότε... φορολογική, ξεκίνησε τη φορολογική αυτονομία, έτσι. Σιγά σιγά. Θέλει να ξεφύγεις. Φορολογία σου λέει πάρ' και κάνε ό,τι θέλεις. Η μαμά είναι εδώ για να πληρώνεις, Αλβέρτο. Και να αναφέρουμε πάλι ότι το 2010, όπως το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, απεφάνθη ότι ενώ η Καταλανή είναι εθνότητα, η Καταλωνία δεν είναι έθνος. Αυτό οδήγησε σε μαζικές διαδηλώσεις, στις οποίες πήραν μέρος πάνω από 1 εκατομμύριο άτομα. Είναι εθνότητα, αλλά δεν είναι έθνος. Ξέρετε, αυτά είναι που συμβαίνουν μόνο στην πολιτισμένη Ευρώπη. Να σε βγάλει ότι είσαι εθνότητα, ότι έχεις τα χαρακτηριστικά δηλαδή του έθνους, αλλά δεν είσαι έθνος. Εθνότητα είσαι, έθνος δεν είσαι. Εντάξει, αυτά είναι λίγο παλαβά. Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας, να μας τα στείλετε, να δούμε τι λέτε και εσείς. Να πάμε λίγο να ακούσουμε το Ride on Time. Από ποιους είναι αυτό, Χριστίνα? Δεν το βλέπω. Ποιο λες? Ride on Time. Black Box. Wow. Συγγνώμη που δεν μου δείχνει τίποτα στην οθόνη. Ναι, είναι... Ξέρετε, εδώ έχουμε τώρα ένα iMac που είναι 23 ίντσες και πώς να το κρύψω. Έβλεπα κάτι άλλο, όπως βλέπεις. Εδώ ναι, τα μηνύματα τα των μηνύματα, φίλων. Τα μηνύματα, ναι. Μαρία, θα σου στείλω τις ιστορικές πηγές, να ξέρεις, γιατί η έρευνα πάντοτε γίνεται πιο ουσιώδης και καλύτερη όταν το γνωρίζουν 2, 3, 4 και παραπάνω άτομα. Το να το ψάξει μόνο ένας και να το κρατήσει για τον εαυτό του δεν αξίζει τίποτα, όσο και ουσία να έχει το συγκεκριμένο πράγμα. Λοιπόν, εδώ τώρα επειδή η Χριστίνα σήμερα κάνει κουμάντο, έτσι, πιέζει να προχωρήσουμε. Για προχώρα, κυρία Χριστίνα. Να φτάσουμε στο σήμερα. Δηλαδή, η Καταλωνία σήμερα απολαμβάνει μια αρκετά μεγάλη αυτονομία στη διαχείριση της οικονομίας της. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό για τους Καταλανούς, όπως είδαμε. Οι κεντρικές τράπεζες, να πούμε ότι είναι οι έδρες τους όλες της Καταλωνίας, έτσι. Οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες της Ισπανίας, οι έδρες τους είναι στην Καταλωνία. Και οι περισσότεροι Καταλανοί, να πούμε ότι έχουν μεγαλώσει με την πεποίθηση ότι δεν είναι Ισπανοί. Φυσικά, φυσικά. Τώρα μου δίνεις μια πολύ καλή πάσα. Είχε γίνει μια εκπομπή... στην τηλεόραση, στην Εγνατία τηλεόραση, αν δεν κάνω λάθος, εδώ σε ένα περιφερειακό κανάλι της Θεσσαλονίκης που συνεργάζεται και ο οργανισμός, την είχε κάνει την εκπομπή αυτή ο κύριος Παπαζήτης, ο οποίος κάνει και σε εμάς εκπομπή τώρα. Είχε δύο εκ των κορυφαίων γενετιστών καλεσμένους και είχαν θέσει και λίγο αυτό. Φυσικά μπορείτε να το βρείτε και στο YouTube, έτσι. Αυτό το αναφέρω σαν... όχι σαν πηγή, το αναφέρω σαν ούτε θεωρία, σαν είδηση. Και είχαν αναφέρει ότι οι Καταλωνοί, οι κάτοικοι, αυτούς οι κάτοικοι της Μασσαλίας και Καναδίων άλλων περιοχών στην Ευρώπη έχουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, γύρω στο 65-70% γενετικές ομοιότητες με τους Έλληνες, οι οποίοι προέρχονται από την γενιά των Ελλήνων και όχι μέσα από προσμίξεις με άλλους λαούς που γίνανε τα χρόνια, έτσι. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ καλό, γιατί μας δίνει να καταλάβουμε κάποια ορισμένα στοιχεία και γι' αυτό νομίζω ότι και οι ίδιοι δεν θεωρούν τους εαυτούς Ισπανούς, δηλαδή έχουν λιγότερα γενετικά στοιχεία με τους Ισπανούς παρότι με άλλους λαούς, έτσι, κυρίως με τους λαούς της θάλασσας όπως ήμασταν εμείς. Το παράλογο σε αυτό είναι, Χριστίνα, να πούμε ότι ενώ ξέρουμε ότι η Ισπανία από πάνω έχει μια σύνδεση με τη Βρετανία, δεν παρουσιάζεται καμία απολύτως ομοιότητα με το DNA των από πάνω. Και αυτό είναι ίσως και ένα χαρακτηριστικό, το ότι δεν είχαν σχέσεις και κυρίως δεν είχαν εμπορικές σχέσεις.
και να συνεχίσω ότι να πω ότι το 2012 στην οικονομική κρίση, να πούμε. Να συνεχίσω. Ναι, βρε, εγώ τα καλώδια τα κάνω. Κάτι με ενοχλεί τώρα. Η οικονομική κρίση του 2012 επανέφερε στο προσκήνιο την κρίνια ότι η περιοχή πληρώνει περισσότερους φόρους από όσους της αναλογούν. Και το εξηγεί και μια ανάλυση του BBC που είχε γίνει στο φορολογικό σύστημα της χώρας για την πολυπλοκότητα στην κατανομή της φορολογίας. Δεν επιτρέπει να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο νέος χειρισμός των Καταλανών. Παίρνουν πίσω λιγότερα πόσα πληρώνουν. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό? Ελλάδα. Ελλάδα πού όμως? Μακεδονία. Δεν θέλω να μπει κάποιος χαζός και να πει ότι λέω κάτι λέγοντας αυτό το πράγμα, δηλαδή ότι συγκρίνω την ανεξαρτητοποίηση της Καταλωνίας με τυχόν τέτοια πράγματα στη Μακεδονία. Άλλο πράγμα λέω. Λέω ότι εάν δούμε τα φορολογικά στοιχεία και στην Ελλάδα, θα δούμε ότι στο κομμάτι της Μακεδονίας υπάρχουν τελείως διαφορετικά νούμερα από όλο το υπόλοιπο κομμάτι της χώρας. Και στο θέμα επιχειρήσεων και στο θέμα φορολόγησης και πολλών άλλων πραγμάτων. Ας κάνει κάποιος τη σύγκριση και ας καταλάβει γιατί πρέπει να κάνει κάποιος την σύγκριση. Θέλει να ξεφύγουμε από τα οικονομικά για να μην ταλαιπωρούμε. Να φτάσουμε στα γεγονότα της Κυριακής εκείνης που οι Καταλανοί ήταν διχασμένοι στο θέμα της ανεξαρτησίας από την Ισπανία. Ωραία. Και μια μεγάλη δημοσκόπηση τον Ιούλιο εμφάνιζε το 49% να είναι κατά της ανεξαρτησίας, ενώ υπέρ το 41%. Αυτές είναι δημοσκοπήσεις του τύπου όπως είναι και εδώ σε εμάς στην Ελλάδα, που δίνει ένα κόμμα τεράστιο πάνω και γίνονται εκλογές και βγαίνει τριτό. Νομίζω είναι ακριβή τα νούμερα. Ναι. Από ό,τι έχω ακούσει και από Ισπανούς. Με τι ποσοστό? Να είναι η πλειονότητα είναι κατά της ανεξαρτησίας. Στο δημοψήφισμα τι βγήκε? Αυτό βγήκε. Ήταν υπέρ της ανεξαρτησίας. Ναι, οι οπαδοί του όχι στην ανεξαρτησία είχαν μποϊκοτάρει το υποψήφισμα της Κυριακής. Οπότε ακόμα και αν αυτό είχε διεξαχθεί κανονικά. Άρα δεν πήγανε να ψηφίσουν. Ναι. Ναι. Αυτό φυσικά, ξέρεις, ο άλλος όταν κάθεται μπροστά σε ένα κουτί και πρέπει να ρίξει κάτι, και κυρίως όταν αυτό το κάτι είναι ναι ή όχι, το χέρι πάει περισσότερο στο όχι για πολλούς και διαφόρους λόγους. Βλέπει και δημοψήφισμα εδώ σε εμάς, έτσι. Το ότι δεν πήγανε, παιδιά, κακό του κεφαλιού τους ήταν. Δηλαδή, όταν σου δίνεται. Μιλάμε για μια ενωμένη Ευρώπη, όπου οι κάτοικοι της Ευρώπης παίρνουν την τύχη στα χέρια τους, όπως λέει και το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, θεωρητικά πάντοτε. Έτσι. Άμα δεν πας να ψηφίσεις, ότι είσαι άξιος της μοίρας σου. Αυτό μου θυμίζει λίγο Σκοτσέζους. Που χτυπιόντουσαν οι Σκοτσέζοι. Άντε να γίνουμε ανεξάρτητοι, να γίνουμε το ένα, να γίνουμε το άλλο, και κάνεις δημοψήφισμα. Και πας και μου βγάζεις ότι δεν θέλεις να γίνεις ανεξάρτητος. Είναι ντροπή των προγόνων τους οι Σκοτσέζοι. Φυσικά, σε αυτό πήγαν δεν πήγανε, Χριστίνα, βγήκε το ναι. Ναι, αλλά το ερώτημα είναι, θέλει να γίνει η Καταλωνία ένα ανεξάρτητο κράτος? Εγώ θα σου θέσω διαφορετικά το ερώτημα. Γιατί να γίνει και γιατί να μην γίνει? Υπάρχουν πολλές απόψεις πάνω στο θέμα. Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές και κάποιες προκηρύξεις που έχουν αναφερθεί, θεωρείται ότι δεν τους συμφέρει να είναι ανεξάρτητοι. Κοίτα, δεν θέλω να το πάμε έτσι, γιατί ξέρουμε καλώς ή κακώς πώς λειτουργούν κάποια κέντρα αποφάσεων και κάποια κέντρα μαζικής ενημέρωσης, όπου βγάζουν κάποιες μελέτες κατά το δοκούν, έτσι. Εγώ θέλω να σταθούμε λίγο σε πιο απτά ζητήματα του τύπου ότι, ας πούμε, ότι ανακηρύσσεται η ανεξαρτησία της Καταλωνίας, κάτι το οποίο δεν έγινε, το θεωρώ τελείως φασιστικό από την πλευρά της κυβέρνησης της Ισπανίας και θα το αιτιολογήσω μετά γιατί το θεωρώ φασιστικό. Για το μέσο απλό κόσμο της Καταλωνίας, ο οποίος, ας πούμε, και για ένα 49% βγήκε στον δρόμο και διεκδίκησε αυτό το πράγμα να είναι ανεξάρτητος. Η επόμενη μέρα θα είχε κάποια διαφοροποίηση από την προηγούμενη μέρα? Προσωπικά πιστεύω πως όχι. Κι εγώ. Αλλά λέω να ακούσουμε το Pump Up The Jam. Ας το ακούσουμε. We'll be right back.
κοίτα, στο κομμάτι της Ισπανίας το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν συμφωνούμε στις ομάδες. Έτσι, αυτό είναι το δεδομένο. Εγώ υποστηρίζω τη μεγαλύτερη ομάδα της Μαδρίτης και εσύ μου υποστηρίζεις τη συστημική ομάδα της Μαδρίτης. Ξέρεις, τον Ολυμπιακό της Ισπανίας, ένα τέτοιο πράγμα. Έχεις όμως μια ωραία ειδησούλα για το κομμάτι της Μπαρτσελόνα. Να μην πούμε ότι αρχικά για το δημοσίευμα της ανεξαρτησίας. Αυτό νομίζω Χριστίνα το ξέρει ο κόσμος, δηλαδή το παίξανε παντού, το ξεφτυλίσανε. Για να πούμε ότι πιστεύουν ότι αν αναξαρτητοποιηθούν θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους. Φυσικά, γιατί να μην το κάνουν. Αυτό μου θυμίζει Brexit. Ξεκάθαρα, έτσι. Όποιος φεύγει από το Μαντρί γίνεται λίγο καλύτερος, γιατί αποφασίζει αυτός για τη τύχη του και για τη μοίρα του. Έτσι, αυτό είναι το ιδανικό. Πες μου λίγο για την Μπαρτσελόνα. Οι Καταλανοί δεν θα είναι πια κοινοτικοί αθλητές, αλλά ξένοι. Οι οικονομικές συνέπειες θα είναι τεράστιες, ακούστηκε για τον αθλητισμό της Καταλωνίας. Η Μπαρτσελόνα εκτός Champions League και Ευρωλίγκας. Είναι έτοιμοι να το υποστούν. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο για ένα και μόνο λόγο. Η UEFA έχει ένα κανονισμό που λέει ότι μια ομάδα μπορεί να δηλώσει συμμετοχή σε οποιοδήποτε άλλο πρωτάθλημα το οποίο είναι μέλος της UEFA, και για να παίξει εκείνο το πρωτάθλημα θα πρέπει να το αποδεχτεί η επιτροπή του ίδιου του πρωταθλήματος. Πάνω σε αυτό που μου λες, η Μπαρτσελόνα είχε κάνει έτοιμα να αγωνιστεί σε περίπτωση ανεξαρτητοποίησης μέχρι να γίνει ομοσπονδία της Καταλωνίας, να γίνει ανεξαρτητοποίηση, να παίξει στο πρωτάθλημα της Premier League. Έτσι. Κάτι το οποίο έγινε αποδεχτό. Εννοείται ότι οι Άγγλοι δεν ήταν χαζοί να χάσουν τα λεφτά που τους έφερνε η Μπαρτσελόνα. Τώρα από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι, εφόσον υπάρχει ομοσπονδία του Γιβραλτάρ και του Λίχτενστάιν και παίζουν κανονικά και στο Champions League και στο Europa και στα παγκόσμια κύπελλα και στα ευρωπαϊκά, ότι δεν θα μπορούσε η Καταλωνία να κάνει δικιά τη ομοσπονδία. Απλά μπορεί να ήθελε λίγο παραπάνω χρόνο για να οριστούν κάποια ζητήματα. Σ' αρέσει ο Μέση? Ναι. Σαν τι? Σαν ποδοσφαιριστής. Έχω παρακολουθήσει, Real, έχω παρακολουθήσει αγώνα στην Μπαρτσελόνα και στο Camp Nou και στην Ρεάλ. Μαρία, εσύ τι ομάδα είσαι? Ρεάλ είναι η αδερφή μου. Και την ανέχεσαι τώρα να λέει τέτοια πράγματα στο μικρόφωνο τώρα? Ότι στη Ρεάλ μου αρέσει ο Μέση τώρα σαν ποδοσφαιριστής. Εσύ και τα γατάκια τώρα. Το 2014 ήμουνα παρούσα στη Μαδρίτη όταν έπαιζε η Μπαρτσελόνα εναντίον της Ρεάλ. Και είχε κερδίσει το πρωτάθλημα και περιμέναμε στην Πλάθα Θιμπέλες. Ναι, αλλά πήγες προφανώς να υποστηρίξεις τη Ρεάλ, όχι την Μπαρτσελόνα. Την Ρεάλ πήγα να υποστηρίξω. Ναι, και τώρα μου λες ότι είναι καλός ο Μέση τώρα και δεν συμμαζεύεται. Και οι δύο ομάδες είναι πολύ καλές, δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι. Εντάξει, είναι, αλλά εσείς είπαμε, είσαι Ολυμπιακός της Ισπανίας. Ναι. Αφού το παραδέχεσαι, Μαρία, ακούς τι λέει. Άμα σου ζητήσει να ξαναέρθει, μην τη δεχτείς. Ή βάλτε μια φανέλα της Μπαρτσελόνα και βάλτε να τριγυρνάει στη Μαδρίτη. Θα συναντηθούμε στην Μπαρτσελόνα. Ωχ, τέτοια φοβάμαι. Να πούμε ότι και η ανακοίνωση του Καταλωνικού Συλλόγου ανέφερε ότι ο πρώην προπονητής της ποδοσφαιρικής ομάδας, Λουίς Ενρίκε, είπε ότι ο σύλλογος πήρε θέση ξεκάθαρη σε ό,τι αφορά το δημοψήφισμα εναντίον της διεξαγωγής του, οποίου αποφάσισαν τα ισπανικά δικαστήρια. Θέλουμε, λέει, δημόσια να εκφράσουμε τη στήριξή μας σε όσους προσπαθούν για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων. Και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τη θέληση της πλειοψηφίας των Καταλανών. Μα εννοείται ότι η Μπαρτσελόνα ήταν υπέρ της αξιοδοτήσης. Ναι, εφόσον αυτό γίνει με πολιτισμένο και ειρηνικό τρόπο φυσικά. Και εδώ πέρα πάνω τώρα μου δίνει μια πολύ καλή πάσα. Δεν ξέρω αν θα το προλάβουμε γιατί σε δύο λεπτά πάμε σε διαφημίσεις. Είναι η διαδικασία που λέω προσωπικά ότι ήταν τελείως φασιστικό από τον Ραχώη όλη αυτή η διαδικασία του δημοψηφίσματος και της ανεξαρτητοποίησης. Όταν ένας λαός ο οποίος είναι εθνικότητα, δεν είναι έθνος το παράλογο, βγαίνει ειρηνικά, δηλαδή δεν διεκδικεί με την βία την απόσχησή του, τη διεκδικεί μέσα από την πιο σωστή δημοκρατική πράξη που μπορεί να γίνει μέσα από ένα δημοψήφισμα, δεν δημιουργεί προβλήματα, ίσα εσύ δημιουργείς τα προβλήματα
στέλνοντας και δέρνοντας παππούδες, γιαγιάδες, ιστορίες και όλους αυτούς τα είδαμε, έτσι, να λες το φασιστικό όχι, εκεί δεν μπορώ να καταλάβω αν θέλεις να λέγεις ευρωπαϊκό κράτος ή δεν θέλεις να λέγεις ευρωπαϊκό κράτος. Μπορεί κάτι να μην μας αρέσει, συμφωνώ απόλυτα, έτσι, μπορεί κάτι να διαταράσει την ομαλότητα της χώρας μας, πάλι συμφωνώ απόλυτα, αλλά δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα το να σεβαστείς την δημοκρατικότητα του λαού σου και του κόσμου σου. Αυτό το λέω για να αντιληφθούν κάποιοι ότι δεν υπάρχει δημοκρατία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η δημοκρατία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μόνο μα μόνο στα χαρτιά. Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, το οποίο ψηφίστηκε από τους ευρωπαϊκούς ηγέτες και όχι από τον λαό των Ευρωπαίων. Αυτό για να καταλάβουν κάτι το τι και το πώς. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Όσα μύθια, τόση αλήθεια. Η εκπομπή που σας ταξιδεύει στον πολιτισμό των αρχαίων Ελλήνων και όχι μόνο. Η Ευγενία Κούκουρα με το μοναδικό της τρόπο σας οδηγεί στη γνώση μέσα από το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, από τις 10 έως τις 11 το βράδυ. Στοχεύετε στην αλήθεια? Δεν θέτετε όρια στον εαυτό σας? Τότε ακούστε το Αρχαίον Πολιτισμού με τον Γιώργο Λεκάκη στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Η εκπομπή που αναλύει ειδήσεις και έρευνες που σχετίζονται με τον πολιτισμό του ανθρώπου. Τετάρτη με Κυριακή, από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 12. Διαβάζετε, ακούτε, βλέπετε. Πηγή έμπνευσης και δημιουργίας. www.eolas.org. Για πες, Χριστίνα. Τι ωραίο κομμάτι από το Deepest Mode. Τώρα ξέρετε και τι ωραίο κομμάτι, γιατί δεν είχε προετοιμάσει τι θα πει, εννοείται. Όχι, ήθελα να το ακούσω, γι' αυτό το είπα. Έπρεπε να το αφήσει λίγο ακόμη. Το top αγγλικό συγκρότημα μουσικής που δημιουργήθηκε το 80. Συμφωνώ. Οπότε έπρεπε λίγο να ακούσουμε ένα, αυτό, ένα από τα πιο ωραία κομμάτια τους. Να πούμε πάλι για την Καταλωνία, θες να συνεχίσουμε? Αυτό είναι το θέμα. Θες να μαθαίνεις να πούμε για... Και που λες, να μην αγνοήσουμε όμως και ότι... Και που λες, πολύ κολόπεδα αυτή η Καταλωνία. Τους αγαπώ εγώ πάντως. Η Βαρκελόνη είναι μια απίστευτη πόλη. Μέσα στην τέχνη και μέσα στα πιο ωραία μαγαζιά διασκέδασης και Μπαρτσελονέτα. Τι να πρωτοπούμε. Πόλη η οποία έχει θάλασσα δεν μπορεί να μείνει ωραία. Ναι. Από εκεί να ξεκινήσουμε. Έτσι. Πόλη η οποία πολύ έχει θάλασσα δεν μπορεί να μείνει πολύ την παρομοιάζουν και με τη Θεσσαλονίκη. Ναι, γιατί όχι. Φυσικά η Μπαρτσελόνα, Βαρκελόνη, είχε ένα σύν μεγάλο, το ότι είχε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και έτσι κέρδισε πάρα πολλά πράγματα και σε υποδομές και σε επενδύσεις. Μάλιστα είναι από τις ελάχιστες πόλεις, χώρες που ωφελήθηκε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και επένδυσε πάνω σε αυτά, να τα βλέπουν οι δικοί μας εδώ. Έτσι. Να πούμε πριν που είπε η Μαρία ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι χειρά. Ακριβώς, ναι, είναι. Ναι, βλέπε Ελλάδα. Δεν χρειάζεται. Θα θέλαμε να πούμε, πρέπει να πούμε βασικά, ότι οι εικόνες που έδειξαν ή ό,τι άλλο είδανε στη τηλεόραση είναι ανάλογα την κάθε γραμμή που έχει κάθε κανάλι. Και ότι πολλά έχουν συμβεί και δεν τα βλέπουμε, όπως και σε πολλές άλλες χώρες και σε πολλά άλλα θέματα. Συμφωνώ, αλλά το θέμα ξεστινά, όταν δείχνεις ότι ένας αστυνομικός πάει και χτυπάει μεγάλους σε ηλικία, αυτό δεν μπορεί να είναι ψεύτικο.
Όχι, αυτό ήταν απλά, μια εικόνα απλά, σκληρή. Ακριβώς, απλά επιλέγει ένα κανάλι, θα το δείξει ή δεν θα το δείξει. Το ότι ένα κανάλι το δείχνει και είναι φιλικά προσκύμενο προς το κόμμα της να είδες το κανάλι Σαρδάμ τώρα. Πολύ κακό. Ναι, ακριβώς. Θα μπορώ να σου τη λέω τώρα. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι η αλήθεια αυτό το πράγμα. Και επιλέγει να δείξει την αλήθεια. Εντάξει. Εκεί πάμε σε κόλπα των μέσων μαζικής ενημέρωσης που καλό είναι να τώρα μπει και σε μια να κάνουμε μια ζωή εκπομπή. Έχουμε πολλά να πούμε γιατί. Θα σου δώσω εγώ τη γραμμή και θα πατάς πάνω μου. Γιατί σε βλέπω αγχωμένο. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί είμαστε και άνθρωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, οπότε θα είναι πολύ ωραία εκπομπή αυτή. Πάντως, εγώ επιμένω στο ότι ο χειρισμός του Ραχώη δεν ήταν καθόλου μα καθόλου καλός σε καμία των περιπτώσεων. Δεν το χειρίστηκε σωστά. Επίσης αυτό το καρναβάλι που βλέπουμε τώρα που συμπεριφέρονται, καταρχήν εγώ δεν μπορώ να καταλάβω κάτι. Για ποιον λόγο ο πρόεδρος του κόμματος αναξιδοποίησης, ο Πουτσδεμόν, είναι πρώην πλέον. Ναι, εντάξει, είναι πρώην, αλλά βγήκε τέλμα σύλληψης και από την Ιντερπόλ, όχι μόνο από την αστυνομία. Και στη Ισπανία. Ναι, δεν το ακούω, ωραίο είναι. Θες να το δυναμώσω. Ένα, μια ανατελεία. Να κάτι γατάκια τώρα σαν το τσάλιο τώρα που μου στέλνουν τώρα ότι η μοναδική ομάδα είναι η Λίβερπουλ τώρα. Ας μου πει ο Τσάλιος πότε πήρε η Λίβερπουλ πρωτάθλημα και ζούσε ο Τσάλιος και το θυμάται αυτό το πρωτάθλημα που πήρε. Έτσι. Κλείνει η παρένθεση. Εδώ θα πέσουν όλα εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, να επανέλθουμε. Και λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Πρόεδρος ενός κόμματος καταφέρνει και κάνει δημοψήφισμα. Κερδίζει ανεξαρτήτως του αποτελέσματος και με βάση το αποτέλεσμα που γίνεται μέσα από την πλέον πιο δημοκρατική διαδικασία που μπορεί να υπάρξει με όλα αυτά τα συντάγματα που έχουν ευρωπαϊκές χώρες, βγαίνει ένταλμα σύλληψης. Ποιος είναι ο φασίστας σε αυτή τη διαδικασία? Αυτός ο οποίος ξεκίνησε μια δημοκρατική διαδικασία ή αυτός με το έτσι θέλω και με τις πλάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βγάζει ένα ένταλμα σύλληψης? Για πες, Χριστίνα, για την δήλωση του Ραχώη την τελευταία. Πριν λίγες μέρες, λοιπόν, ο Ισπανός Πρωθυπουργός, Μαριάνο Ραχώη, ο οποίος μετέβη σήμερα, τότε είχε μετέβει στη Βαρκελόνη για πρώτη φορά, για να πει ότι ζήτησε να ανακτήσει την Καταλωνία, τις δημοκρατίες και τις ελευθερίες. Δηλαδή να είναι μια ελεύθερη και δημοκρατική ένωση και να είναι όλοι πιο ενωμένοι. Ναι, ενωμένοι, να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Άρα να σου πω τώρα κάτι. Οι Ισπανοί με τους Πορτογάλους σε τι διαδικασία είναι? Σε μια διαδικασία ειρηνική, συμφιλίωσης, συνεργασίας και πάει λέγοντας. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι σε μια διαδικασία με την Καταλωνία? Θα μπορούσε, αλλά κουκουρούκου. Να πούμε ότι εν όψη των περιφερειακών, να έκανα Σαρδάμ. Είσαι κόλλης, αγού γι' αυτό. Εκλογών που προκήρυξε για τις 21 Δεκεμβρίου, ο Μαριάνο ζήτησε επίσης από τις επιχειρήσεις να μην εγκαταλείψουν την Καταλωνία, την ώρα που περίπου αρκετοί εξ αυτών το έχουν ήδη πράξει από την αρχή της κρίσης. Και αυτό στους Ισπανούς να μην μποϊκοτάρουν τα καταλανικά προϊόντα, να το πω. Γιατί είναι ένα λεπτό ζήτημα κι αυτό. Εντάξει, τι να μποϊκοτάρουν, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί έχουν μια αντιπαλότητα. Αυτό λέγεται κόμπλεξ, έτσι. Συνεχίζει ο ακατανόματος, ο Τσάλιος, και λέει όταν καταφέρει, λέει, να πάρει αθλητικό Champions League και δεν θα κάνει, λέει, το κομπάρο στους τελικούς, μπορεί και να δω, λέει, πρωτάθλημα με τη Λίβερπουλ. Να του πω του ανεκδίκητου του τύπου ότι άμα πας να παίξεις με τον Ολυμπιακό της Ευρώπης και του Champions League στο τελικό και είναι τόσο τυχερός, να μην πω τη λέξη που ξεκινάει από κάπα και τελειώνει σε ως, έτσι, τι να πούμε από εκεί και πέρα.
αλλά τουλάχιστον ήμασταν σε δύο τελικούς τον ένα μετά τον άλλον, έτσι. Εσείς την τελευταία φορά Champions League πότε παίξατε? Φέτος παίζετε και την προηγούμενη φορά ήταν πριν από 4 χρόνια. Απίστευτα πράγματα. I wanna give you. Αμάν μωρέ με τα τραγούδια. Να μπούμε λίγο έτσι να τελευταία. Άντε καλά. Αυτό με φοβίζει, ότι γίνεσαι τιμόλογη. Και δεν με φοβίζει, με ευχαριστεί γιατί. Και λέει την τέταρτη εκπομπή την βγάζει μόνη της η Χριστίνα. Καμιά μέρα θα μου πεις δεν έρχομαι και θα το εκμεταλλευτείς αυτό τώρα. Ή όχι, τι, καλύτερο δεν είναι. Θα την κλείσουμε την εκπομπή. Αφού ο λαός ζητάει η Χριστίνα Δημητριάδου. Είναι νωρίς ακόμη. Fan club, ξέρετε. Μετά στην τρίτη εκπομπή, εάν έχει κάνει τη σελίδα, θα πει μπορείτε να στέλνετε και μηνύματα στην προσωπική μου σελίδα Χριστίνα Δημητριάδου Radio Producer Fan Club. Τώρα θα βάλω τίτλο Radio Producer. Radio Producer, ναι, το ακούσαμε γι' αυτό. Λοιπόν, μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα από τη Χριστίνα Δημητριάδου, να περάσουμε στο θέμα μας. Είπαμε για τον Put the Moon, που είχαμε μείνει ότι είχε βγει ένταλμα σύλληψης, έτσι. Έφυγε από την Καταλωνία, πήγε στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες. Αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα εγώ δεν μπορώ να τους καταλάβω, γιατί εφόσον ξεκίνησε δίπλα τους, εντάξει, εφόσον ξεκίνησε στην ευρύτερη γειτονιά τους ένα θέμα δημοψηφίσματος, αυτή θα έπρεπε να ήταν η πρώτη η οποία θα έπρεπε να το αποκηρύξουν αυτό το πράγμα, γιατί το Βέλγιο μπορεί ανά πάσα και σήμερα να γίνει 15.000 κομμάτια, έτσι. Τον συλλάβανε, ναι, οκ, okay. Έδωσε μια συνέντευξη ο Πουζδεμόν που έλεγε ότι με συμπεριφέρονται λες και είμαι παιδεραστής. Αν ισχύει, πάλι δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα, δηλαδή είναι λίγο περίεργα. Δηλαδή σκεφτείτε τον Τσίπρα, εμείς τι έπρεπε να τον κάνουμε που έκανε δημοψήφισμα και το όχι το έκανε ναι. Και σκεφτείτε τώρα ότι αυτός ο άνθρωπος έκανε δημοψήφισμα, βγήκε κάτι τελείως δημοκρατικά, τήρησε αυτό το οποίο είπε και τον έχουν συλλάβει τώρα και με ένταλμα, διεθνές ένταλμα σύλληψης της Ιντερπόλ, έτσι. Ναι, ο Πουζδεμόν είπε αυτό, ότι μου φαίνεται σαν να είμαι παιδεραστής και δολοφόνος. Δηλαδή, εντάξει, έχει λίγο ένα μου θυμίζει περίεργο look. Έτσι, έχει λίγο. Θα μπορούσε να παίξει σε πολλές ταινίες και να κάνει λίγο τον ανώμαλο γενικό. Δολοφόνος. Ναι, κάπως έτσι. Αλλά όχι, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, ένας άνθρωπος κάνει μια δημοκρατική διαδικασία και το συλλαμβάνουν. Δηλαδή, ζήτω η Ευρωπαϊκή Ένωση των λαών και δεν ξέρω εγώ τι. Το οτιδήποτε. Και κατέφυγε στο Βέλγιο, είπαμε ότι για να αποφύγει την ποινική δίωξη που του άσκησε η Μαδρίτη μετά από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Η Μαδρίτη νομίζω ότι θέλει να κλέψει λίγο τη δόξα του Φράγκο, έτσι. Λίγο η ιστορία επαναλαμβάνεται κατά κάποιο τρόπο. Έτσι είναι. Μ' αρέσει που συμφωνεί. Συμφώνησα τώρα, δεν έπρεπε. Ξέρεις, όταν συμφωνεί μια γυναίκα μαζί σας, να ξέρετε ότι κάτι ετοιμάζει από πίσω. Α, καλά, αυτό θα το δούμε φυσικά στην πορεία, έτσι. Τι ετοιμάζει. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Θα το ακούσουμε. Where do you go? Where do you go? Επειδή δεν σου απάντησε προηγουμένως, να αφήσει τα ρατσιστικά σχόλια περί γυναικείου φίλου, γιατί αυτά είναι στερεότυπα άλλης εποχής. Για ποιο ήταν το ρατσιστικό, για πες μου. Είπες. Τι είπα. Αυτό που είπες, το θυμάσαι μια χαρά. Όχι, θέλω να το επαναλάβεις. Δεν θέλω να επαναληφθεί. Γι' αυτό το αναφέρω. Ναι, μα δεν θυμάμαι εγώ τι είπα, γι' αυτό θέλω να επαναληφθεί. Συνέχισε όμως την ιστορία. Θυμίζει λίγο ραχόι. Η Χριστίνα, έτσι, θυμίζει λίγο, θυμίζει. Να, μια ωραία εκπομπή είναι άντρες και γυναίκες και να ξεριζοποιήσει το γυναικών πλέον, που μόνο στα λόγια είναι, γιατί όταν τους δίνεις να κάνουν πράγματα
Εμείς δεν είμαστε άντρες, δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Έλεος. Ρε μη φοβάσαι, ρε μη φοβάσαι. Φοβάται αυτός ο οποίος έχει άδικο, να το ξέρεις. Δεν φοβήθηκα, είπα απλά την ώρα. Δεν είπε την ώρα, πω 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 παιδιά. Να με καρφώσει αμέσως παιδιά. Δεν είμαι να καρφώσω, λοιπόν να έχουμε ακριβώς 7 λεπτά. Ακριβώς, μετά να πούμε ότι ακολουθεί Σταύρος Δουκουζιάννης έκθεση ιδεών χωρίς να έχει ιδέα το τι θα πει. Το έχω μάθει απ' έξω. Θα τον ακούσουμε οπωσδήποτε. Ακριβώς, να πούμε ότι έχει καλεσμένο τον Βασίλη Τσικάρα, τον σκηνοθέτη, παραγωγό, τα πάντα όλα. Σεναριογράφο, τα πάντα όλα. Δίνει και προσκλήσεις εδώ, δώρα, τραπέζια, προσκλήσεις να συνεχίσετε να ακούτε για να κερδίσετε. Εμείς κάνουμε. Έτσι, έτσι, έτσι. Μας κλέβει λίγο από την ώρα μας να τα ακούει αυτά ο Αλέξανδρος ο Τσάλιος. Εμείς, Χριστίνα, πότε θα δώσουμε κανένα δώρο? Την άλλη Κυριακή. Την άλλη Κυριακή, δεν ξέρει καν πότε έχουμε εκπομπή. Συγγνώμη, δηλαδή. Ήθελα να πω κάτι για την Κυριακή, αλλά... Πες κάτι για την Κυριακή, αλλά... Για το δημοψήφισμα, ήθελα να πω κάτι. Ναι, 8 ώρα, εντάξει, ξέρεις. Τώρα τι να πω, κάτι που διάβαζε για Κυριακή, δεν το σώζω. Πες το αυτό που διάβαζε για Κυριακή. Να πούμε ότι την άλλη Τρίτη θα δώσουμε δώρο. Παιδιά, δεν ξέρει καν πότε έχουμε εκπομπή, έτσι, δεν ξέρει καν πότε. Τρίτη 10 με 11, είμαι πάντα εδώ. Αυτό έλειπε. Α, να πούμε και δεν ότι... αργώ επίσης. Να πούμε... Ω, καλά, εντάξει. Αυτό τώρα είναι ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Αν έρθω 10 και 10, να μου πεις ότι άργησα. Όταν έρχομαι παρά 10, δεν μπορείς να πεις. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνουμε. Θα βάλω κάμερα. Θα ανοίξουμε webcam την άλλη Τρίτη μέσα για να δούμε τι ώρα θα έρθει. Που θα δείχνει ρολόι και πόρτα. Το κάνουμε αυτό. Παρά 10 είναι η ώρα μου. Τώρα τι τραγούδι παίζει? Pump Up The Jam. Λοιπόν, το επόμενο δώρο δεν θα είναι αυτό που περιμένουν να ακούσουν εδώ πέρα. Το επόμενο δώρο στην επόμενη εκπομπή θα είναι ότι ο πρώτος που θα στείλει μήνυμα οπουδήποτε, αν υπάρχει σελίδα, στη σελίδα ή στο radio.papakiolas.org ή μας πάρει και τηλέφωνο, θα κερδίσει ένα δείπνο με τη Χριστίνα Δημητριάδου. Δεν συμφωνώ. Με σένα να κερδίσουν και με μένα μαζί. Εξαρτάται, άμα θα στείλει γυναίκα θα κερδίσει με μένα. Άμα θα στείλει άντρα θα κερδίσει με σένα. Πρώτο. Το πάμε στα ταχύτητα. Μέσα. Σε τι. Λαντ θα είναι. Αυτό εμείς θα το επιλέξουμε. Ξέρω και είσαι κάτι ωραίο που πηγαίνεις εσύ. Α, αυτά τα δικά μου λες. Ναι, εντάξει. Ναι, εσύ θα επιλέξεις. Θα επιλέξω, ναι. Εννοείται. Λοιπόν, έχουμε γύρω στα 3 λεπτά περίπου να κάνουμε με έναν απολογισμό του θέματος. Βεβαίως. Να πω. Yes. Να πω ότι. Κυρίες προηγούνται για να μην μου φύγει η ιστορία. Έτσι, η Καταλωνία είναι η Ισπανία και η Ισπανία είναι η Καταλωνία. Αυτό είναι η άποψη για μένα. Για ξαναπες. Η Καταλωνία είναι η Ισπανία, ναι, και η Ισπανία είναι η Καταλωνία. Σε κάλυψα. Όχι. Εγώ δεν το ασπάζουμε αυτό. Εντάξει, ουδείς αναμάντητος. Εγώ πιστεύω ότι ένας λαός ο οποίος επιθυμεί την ανεξαρτητοποίησή του πρέπει να ψάξουμε στα βαθύτερα ζητήματα αυτής της ανεξαρτητοποίησης. Γιατί αυτός ο λαός επιθυμεί την ανεξαρτητοποίησή του, γιατί μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία το να βγαίνει στους δρόμους, να φωνάζει, να διεκδικεί και όλα αυτά. Και όχι τόσο στο να πούμε αν θα ανεξαρτητοποιηθεί ή όχι. Εάν θέλουν λοιπόν οι πραγματικοί ηγέτες αυτών των χωρών ή αυτής της ένωσης να διαφερθούν λίγο για το λαό και να καταλάβουν γιατί ο λαός νιώθει καταπιεσμένος και θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία, και όχι τόσο αν θα πει ναι ή αν θα πει όχι.
Για μένα αυτό είναι το ρεζουμέ της όλης υπόθεσης. Τα άλλα τα αναφέραμε, κάνω μια ιστορική αναδρομή γενικότερα, είπαμε και κάποια πράγματα που πιστεύω ότι κάποιοι δεν τα ξέρατε και αρχίζει και αποκτά και ένα άλλο υπόβαθρο η εκπομπή, γίνεται εκτός από ενημερωτική και διδακτική, έτσι. Ο λαός ζητάει από την επόμενη εκπομπή φωτογραφία της Χριστίνα Δημητριάδου πριν πει στο στούντιο. Θα ζητά. Έρθω νωρίτερα την άλλη φορά. Ωχ, καταλάβατε. Τώρα, άμα ζητάμε τώρα φωτογραφία, θα έρθει. Άμα σήμερα έκανε το μαλλί, θα έρθει. Ούτε το μαλλί μου δεν πρόλαβα να κάνω. Χτενιζόμουν μέσα. Εντάξει. Ραδιόφωνο κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε και τηλεόραση. Φαντάσου. Θα αργούσα σίγουρα. Πάω. Και ξέρεις κάτι, αν σου βγει το όνομα. Καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά να σου βγει το όνομα στην Ελλάδα. Έτσι, μπράβο, ακριβώς αυτό. Ακριβώς μας συμπληρώνει. Εννοείται, εδώ πάντοτε είναι για να συμπληρώνει ένας τον άλλον, έτσι. Τι θέμα λες να έχουμε στην επόμενη εκπομπή? Βασικά να πούμε ότι άμα θέλει ο κόσμος που μας ακούει να προτείνει και κάποιο θέμα, μπορεί να το κάνει, να στείλει mail, να στείλει μήνυμα στη Χριστίνα, να στείλει. Εγώ λέω να στείλει μήνυμα στο δικό μας mail. Ναι, εντάξει. Ή στη δικιά μας σελίδα που θα είναι σύντομα. Oh, καλά, έτοιμη. Εντάξει. Γιατί ετοιμάζεται. Καλά, εντάξει. Επίσης, να πούμε ότι μέχρι να γίνει αυτή η σελίδα, αν θέλουν κάποιοι να μου ζητήσουν κάποια στοιχεία παραπάνω και όλα, θα μπορούμε να κάνουν ετοιμοφιλία στο Facebook, Πρόδρομος Κοψανίδης. Έτσι. Να πω και ένα ευχαριστώ στην Ολυμπία Ευαγγελοπούλου που θα μας κάνει τα καρτούν σχέδια για τη σελίδα μας. Ήταν στο τσάκ Ολυμπία να ξεχάσει το επιθετό σου, έτσι. Όχι, είναι πολύ καλή. Απλά να ξέρεις, Ολυμπία, ότι εκπομπή έχουμε κάθε Τρίτη να βάλεις εκεί στο σκίτσο που θα κάνεις και όχι κάθε Κυριακή. Θα είμαι εγώ εκεί μαζί της όταν το κάνουμε αυτό. Αυτό φοβάμαι. Αυτό φοβάμαι. Καταρχήν σήμερα, Χριστίνα, από το outfit σου έχω ξεχωρίσει ένα πράγμα. Πες το. Ποιο νομίζω ότι είναι, να το πάμε έτσι. Έχουμε ακόμα 2 λεπτά, τα έχουμε. Το must της κάλτσας. Εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό. Είναι μόδα, το ξέρουν τα κορίτσια που μας ακούνε. Το δίκτυο, το καλτσάκι. Εντάξει. Αυτό είναι για άλλη εκπομπή. Είναι για άλλη εκπομπή. Είναι θέμα. Πρέπει να σίγουρα να γίνει μια θέμα με μόδα. Αυτό φοβάμαι. Λοιπόν, να πούμε ότι θα κλείσουμε με το τραγούδι, το Take My Breath Away. Το soundtrack της ταινίας Top Gun, που τον Berlin, που έγινε και παγκόσμια επιτυχία. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Βιάζετε, βλέπετε. Βιάζετε για να κλείσετε, παιδιά. Να μην πω. Για τα δευτερόλεπτα ακόμα εδώ πέρα γράφει. Πότε θα το πω. Να μην πω ευχαριστώ τους ακροατές. Ξέρετε, γυναίκα η οποία είναι 27 χρονών. 25. Εντάξει, ναι, sorry. Είναι αυτά τα 2 χρόνια που κρύβουνε και βιάζεται. Κάτι σημαίνει αυτό, θα σας το πω στην επόμενη εκπομπή. Το ξέρετε, θα είναι. Δεν βιάζομαι ποτέ. Στο υποσυνείδητο είναι αυτά κρυμμένα μέσα. Θα μιλήσουμε την ειδικότητά μου, έτσι. Ξέρετε την ειδικότητα έχω. Εξαιρετικά. Λοιπόν, καλό σας βράδυ. Φιλάκια πολλά. Τα ξαναλέμε. Bye.